It's time to look forward to that first dip in the pool. Με ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων, η TUI Βρετανία θυμίζει στους Βρετανούς πολίτες τις ομορφιές της Κρήτης. Η καμπάνια Welcome Back έχει στο διαφημιστικό σποτ ομορφές εικόνες που συναρπάζουν τους θεατές. Από ομορφές παραλίες μέχρι και τις οικογενειακές στιγμές, η TUI θυμίζει ότι από 11 Ιουλίου θα μπορούν και πάλι να επισκεφτούν τη χώρα μας. Η διαφήμιση παρουσιάζει τη χαρά των θερινών διακοπών και μεταφέρει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η εταιρεία είναι έτοιμη για να υποδεχτεί με ενθουσιασμό πίσω τους πελάτες της, όπως τονίστηκε. Μετά το διστακτικό άνοιγμα και του αεροδρομίου των Χανίων για τις πτήσεις από το εξωτερικό την Τετάρτη 1 Ιουλίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο της φετινής τουριστικής περίοδου γεννά ελπίδες για καλύτερη συνέχεια. Ήρθαμε από την Ελβετία. Είδαμε όμορφες φωτογραφίες μέσω διαδικτύου και το αποφασίσαμε. Νομίζουμε ότι είναι ένα ασφαλές μέρος, καθώς από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχει κρούσματα. Θα μείνουμε μία εβδομάδα. Πτήσεις από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Κύπρο κυριαρχούν στο πρόγραμμα αφίξεων στο αεροδρόμιο Γιάννης Δασκαλογιάννης, ενωμένοι να ανοίξουν και οι πτήσεις από τη Βρετανία και τη Σουηδία. Το πρόγραμμα αφίξεων που αναρτήθηκε από τη Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο των Χανίων, περιλαμβάνει δεκάδες πτήσεις. It was spontaneous decision because I'm from Poland and it's first flight. Είμαστε από την Πολωνία. Ήταν μια εύκολη απόφαση να έρθουμε εδώ για διακοπές. Δεν φοβόμαστε το νέο κορονοϊό γιατί έχουμε ακούσει ότι εδώ έχει ελάχιστα κρούσματα. Είναι αρκετά ασφαλές μέρος, ελπίζω. Βέβαια, τηρούμε και τα μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν νιώθουμε φόβο και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Θα μείνουμε μία εβδομάδα. Δεν φοβόμαστε τον κορονοϊό και αισθανόμαστε ασφαλείς. Ήρθαμε από την Πολωνία. Την Κυριακή στις 2.30 ώρα το μεσημέρι προγραμματίστηκε και πτήση της TUI από την Σαντορίνη, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται και οι προγραμματισμένες πτήσεις εσωτερικού. Οι επιβάτες από το εξωτερικό υποβάλλονται σε τεστ αφού επιλεγούν βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου και σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχουν συμπληρώσει σε ειδικό ερωτηματολόγιο. Όλοι όσοι υποβληθούν σε τεστ παραμένουν στο ξενοδοχείο τους έως 24 ώρες μέχρι να λάβουν μήνυμα για το αποτέλεσμα του τεστ. Σε περίπτωση που βρεθούν θετικοί, τότε μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμού με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται.